παλεύω. Σταμάτησε η τριχιά μου. Να είναι ωραία, δεν έχω τι άλλο να πω. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Αποστολάκη. Δημήτρης Γιαννιδάκης, ο πιτσιρικάς μας, ο 8χρονος στη Λύρα. Παιδί μου, καλώς όρισες. Γεια σου, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλά είσαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη η ώρα μαζί για το μικρό, έτσι. Αλλά τα κατάφερε σαν το μεγάλο. Σαν το μεγάλο. Πριν πάω σε εσάς, κύριε Αντώνη Αποστολάκη, κάποτε είχα διαβάσει μία συνέντευξη του μεγάλου του Θανάση Σκορδαλού, ο οποίος έλεγε ότι θα έρθουν οι μέρες και οι καιροί όπου τα παιδιά θα ρωτούν τους γονείς να ανασύρουν μνήμες από το παρελθόν και εκείνα δεν θα έχουν τι να πούν. Εγώ νομίζω ήρθε η στιγμή να πούμε ότι θα είναι πολύ χαρούμενος εκεί που βρίσκεται, που βλέπει συνεχιστές του, σίγουρα, μικρά παιδιά, παιδιά της ηλικίας του Δημήτρη, να πατούν πάνω στα μουσικά του χνάρια και στις νότες τους, να δημιουργούν ήχους και να ζωντανεύουν ανθρώπους που μας λείπουν όπως ο Θανάσης Σκορδαλός. Σίγουρα, Λευτέρη μου. Αυτά τα είχα ακούσει. Που επί 25 χρόνια ήσασταν στο πλευρό του Θανάση Σκορδαλού. Έτσι είναι. Θυμάμαι και έλεγε ο δάσκαλος ότι οι νέοι θα είναι οι συνεχιστές μου, γιατί και αυτός είχε πιο παλιά άλλους δασκάλους και έτσι πάει η παραδοσή μας. Έτσι. Εγώ βέβαια χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το μικρό και ενθουσιάστηκα. Από πριν λίγο καιρό που τον είχα ακούσει, είχε έρθει με τους γονείς του, είχαν ένα συγγενικό γάμο τέλος πάντων και παίζαμε τον Στέφανο το Μεσαρτάκι στις αναδρομές. Όταν βγήκε και τον άκουσα, εγώ ειλικρινά, μέχρι τώρα... Είχε η συνεργασία σας εντός εισαγωγικών. Μέχρι τότε δεν είχα ακούσει τόσο μικρό στην ηλικία να παίζει τόσο καλά. Διότι με ενθουσίασε πρώτα απ' όλα, έχει φοβερό χρόνο. Δεύτερο, πατάει σταθερά τις νότες. Δεν έχει φάλτσα. Μπράβο. Λοιπόν, κάτι που είναι πολύ λίγα παιδιά, είναι πάρα πολλά παιδιά που παίζουν κριτικά, αλλά ο Δημήτρης με ενθουσίασε πάρα πολύ. Και μάλιστα και ο Νόντας μου λέει, τι πράγμα είναι αυτό ρε. Πήρε λοιπόν τις γονείς του τηλέφωνο να το ανεβάσω στο YouTube. Και το ανέβασε. Ναι, και το ανέβασε. Μάθαμε όλοι για την υπόθεση. Δηλαδή, ενθουσιαστήκαμε όλοι που για το ακούσαμε. Για πάμε στον Δημήτρη. Δημήτρη. Για να δούμε. Από πότε παίζεις λίρα, αγάπη μου, εσύ? Από
τριών χρονών. Και δεν μου λες, έπαιζε κάποιος στην οικογένεια, σας αρέσει η μουσική, η κριτική, η παραδοσιακή γενικότερα, ναι. Ή εσύ ήθελες και είπες στη μαμά και στη μαμά, εγώ θα ξεκινήσω. Όχι. Παίζει ο παππούς μου. Παππούς, πώς το λένε και αυτό, Δημήτρη, το λένε? Όχι. Ποιος παππούς είναι? Παντελής. Ο Παντελής. Ο Παντελής παίζει λύρα, ορίστε. Μισό λεπτό, και τον άκουσες εσύ, σου άρεσε η μουσική, σου άρεσε η λύρα και λες, θέλω κι εγώ να παίξω, κάπως έτσι. Είναι γονίδιο, δε. Βέβαια, αυτό πρέπει να το έχεις. Δημήτρη, κάνεις πόσες φορές την εβδομάδα εξάσκηση, ας πούμε, στη λύρα, κάνεις μαθήματα? Έκανα. Ναι, και τώρα τελειώσαν αυτά. Ή συνεχίζεις και κάνεις? Έχει κλείσει. Έχει κλείσει τώρα. Γιατί θα τώρα θα ξεκινήσει όπου να είναι, αφού μπήκε Οκτώβρη. Εσύ κλείσατε και θα γυρίσει δάσκαλο λύρα, έτσι όπω πάει η δουλειά. Ναι. Δεν μου λε, παίζει πολύ καλά σκοπού του σκορδαλού. Έχει ακούσει κάτι για αυτόν τον λυράρι, σου έχουν πει κάτι? Ναι. Τον ακού, βάζει. Τώρα θα λέγα κασέτε, αλλά μπορεί να υπάρχουν μόνο βάσει. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Θα έχει μαμά, μπαμπά, κάτι θα έχουν αντίστοιχο. Ήταν ο δάσκαλο κάτι θα τον έχει ως πρότυπο, υποθέτω, κύριε Αποστολάκη, και ίσως ναι, εσείς που ναι, είστε και ο συνδετικός κρίκος. Ναι, έχουμε, ίσως έχετε έχουμε αναγνωρίσει κάποια πράγματα, αν και έχουμε βρεθεί λίγο μαζί. Σίγουρα, αλλά το αυτή σας, εσάς, είναι έμπειρο πλέον. Αλλά, οπότε σίγουρα καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι πολύ συγκινητικό. Πάντως, ο Δημήτρης, συγγνώμη, ο Δημήτρης, για την ηλικία του, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Δεν έχω ακούσει άλλο παιδί να παίζει τόσο ωραία για την ηλικία του. Για την ηλικία του. Ναι, και... Κύριε Αποστολάκη, υπάρχει ακόμα κοινό που θέλει να ακούει αυτούς τους ήχους? Γιατί εμείς οι παραδοσιακοί, δηλαδή, ενώ που ζήσαμε και λίγο το σκορδαλό, σας είπα ότι έχω χορέψει πάνω στις δικές σας νότες και του Θανάση Σκορδαλού το καλοκαίρι του 1994 σε ένα κέντρο εκεί τώρα που είναι το Παγκρίτιο Στάδιο, okay. Η Καλαμία σε ένα κέντρο εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύετε, σήμερα υπάρχει τέτοιο κοινό? Σήμερα είμαι ευχαριστημένος αν με ρωτάτε για την παραδοσιακή μουσική. Βεβαίως. Προς τα εκεί το πάω. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά, μεγαλύτερους βέβαια, όχι ναι, 8 βέβαια. Χρόνια. Έχουμε μεγάλα παιδιά, 25, 30, οι οποίοι παίζουν άριστη λύρα. Είναι πράγματι συνεχιστές της κριτικής μουσικής. Και εμένα με ικανοποιεί αφάνταστα αυτό το πράγμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα σβήσει ποτέ η παραδοσιακή μας μουσική. Μα κανείς δεν θέλει να συμβεί αυτό ένα παραπάνω. Δεν θα συμβεί ποτέ. Όταν βλέπουμε τώρα τέτοια παιδιά σε αυτή την ηλικία να παίζουν μα τόσο ωραία. Μα υπάρχει ελπίδα, κύριε Αποστολάκη, βλέποντας τέτοιες εικόνες, δεν έχεις κανένα. Κατά κάποιο τρόπο δίνετε και το χρήσμα κι εσείς. Ένας άνθρωπος που αποτελεί το συνδετικό κρίκο μιας άλλης εποχής με τα νέα δεδομένα. Και η υποχρέωσή μας είναι να βοηθάμε αυτά τα νέα παιδιά. Και δόξα τω Θεώ το έχω κάνει σε πάρα πολλά παιδιά. Είναι ολοφάνερο αυτό. Και το καλό είναι που μ' ακούνε. Δημήτρη, πώς νιώθεις όταν παίζεις λύρα και έχει έτσι κοινό, έχει κόσμο από κάτω που σε χειροκροτάει, που σε θαυμάζει, σε αγχώνει λίγο αυτό, κοκκινίζεις λιγάκι, σου αρέσει? Όχι, έχουμε αέρα μη. Σ' αρέσει, αγάπη μου, μπράβο, έτσι σε θέλω, δυναμικό. Λοιπόν, τι θα σας ακούσουμε να μας παίξετε τώρα? Πάμε να χανιώτη πρώτα. Γιατί εντάξει, πάμε ο κόσμος του αρέσει το μπλα μπλα, αλλά πρώτα. Θέλει σαν να ακούσει και δεν μουσικούλα. Έχει, σαν τη μουσική. Thank you.
Συγκινητικό όλο αυτό που βλέπω. Ανατριχιαστικό. Και εγώ θα πω ότι Δημήτρη, εγώ είμαι τώρα σε μια φάση γενικότερα προσπαθώ να μάθω κριτικούς παραδοσιακούς χορούς. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, να ξέρεις ότι για πάρτι σου εγώ θα χορέψω. Ό,τι θες, ό,τι χώρα μου πεις θα τον έχω μάθει. Σε γάμο θα παίξω με την Δημήτρη. Αλήθεια. Δημήτρη. Κάλεστη θα έρθω, κύριε Αποστολάκη. Η μαμά και ο μπαμπάς πίσω έχουν δακρύσει, έχουν συγκινηθεί. Τι σου λένε με τη λύρα, πώς νιώθουν. Εγώ αν ήμουν θα είχα κατορυδεί πάνω να το πω έτσι. Τηλεοπτικά δεν με νοιάζει να το πω λαϊκά. Έχω ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο μέχρι τα αυτιά. Τι σου λένε οι γονείς, τους αρέσει που παίζεις λύρα. Στο δύο. Σε καμαρώνουν όταν σε βλέπουν, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο που έλεγε ο Θανάσης Κορδαλός, θα το θυμάται, κύριος Αποστολάκης. Η λύρα λέει είναι σαν τη γυναίκα. Άμα την αφήσει, θα σ' αφήσει. Έτσι, ναι. Έτσι δεν είναι. Μία μέρα να αφήσει το όργανο, ό,τι όργανο και να Λιώσαμε. Είναι, σ' αφήνει 5-10. Θα συνεχίσει να παίζει. Ναι, τον μόνο λίρα ή θέλει να μάθει κάποιο άλλο μουσικό όργανο. Πιστό μόνο. Ναι, προ το παρόν. Λοιπόν, να μάθει αυτά βήματα. Έχετε μία απίστευτη καλλιτεχνική χημεία. Εγώ βάζω και με το μυαλό μου. Εδώ βλέπω. Είναι σοβαρός ο Δημήτρης. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν είχε το δικό μου Δημήτρη. Το δικό μου το αγαπώ περισσότερο. Παίζει λύρα ο μικρός και σας παρακολουθεί στα πατήματα. Ναι, μα πατή. Θέλει να σας ακολουθεί, θέλει να πατάει πάνω στα δικά σας. Δεν υπάρχει φάλσο. Αυτό με συγκινεί περισσότερο, διότι υπάρχουν, ξέρω, αρκετούς. Ναι, βέβαια. Κάποιους τέλος πάντων, όχι πάρα πολλούς, οι οποίοι παίζουν 40-50 χρόνια. Πίστεψέ με. Πατούνε λάθος, φάλτσα. Δεν πατούνε στην νότα πάνω. Και αυτό το παιδί. Ο δάσκαλός σου τι σου λέει. Πατάει ακριβώς την νότα. Ο δάσκαλός σου τι σου λέει. Και ποιος είναι, πες και ποιος είναι ο δάσκαλός σου. Έλα, σε βλέπει τώρα. Λοιπόν, τώρα να μιλήσω εγώ σε αυτό. Επειδή τότε με τον Στέφανο το Μεσαρτάκι τον ακούσαμε και αυτός και εγώ πρώτη φορά στις αναδρομές. Τον εσυνοριστήκατε. Ναι, τον εσυνοριστήκαμε και μάλιστα, μάλιστα είπε στους γονείς του να αναλάβει αυτός, γιατί κάνει μαθήματα ο Στέφανος και είναι ένας από τους ξέρετους καλλιτέχνες. Καταπληκτικός. Και αυτά που θα σου δείξει, σου τα δείχνει σωστά. Ξέρει τα κομμάτια τέλεια, αυτό, όλα βέβαια. Τα κομμάτια, όλων των καλλιτεχνών. Προπαντός Κορδαλό βέβαια που εμείς είχαμε και μαζί συνεργαστεί. Είχατε συνεργαστεί. Μαζί, ναι. Με τον Θανάση παλαιότερα. Μάλιστα. Και με τον Στέφανο είχαμε παίξει κέντρα μαζί. Οπότε είμαι βέβαιος ότι θα του δώσει τις πιο ωραίες λεπτομέρειες που χρειάζεται αυτή τη στιγμή οι οδηγίες για τον Δημήτρη. Κύριε Αποστολάκη, εσείς βρίσκεστε καθόλου μουσικά με τον Δημήτρη, ενώ υπάρχει περίπτωση και κοντά σας, γιατί όσο περισσότερους δασκάλους έχεις, τόσο καλύτερα μαθητεύεις μέσα στο κομμάτι. Εμείς τώρα δεν έχουμε βρεθεί. Χθες τώρα, εδώ, πρεμιέρα κάνουμε. Πρεμιέρα εδώ μαζί μας. Ποτέ ξαναβρέθηκε ξανά. Πριν λίγο καιρό, τώρα μήνας είναι πότε ήταν ένα γάμο συγγενικό και ήρθε, λέω τυχαία το γνώριζα το παιδί, στις αναδρομές, όπως σας είπα. Νομίζω ότι σε αυτόν τον ένα μήνα ίσως να έχετε βρεθεί, ίσως να έχετε παίξει μαζί μουσική. Χθες το βράδυ κάναμε μια εμφάνιση έτσι. Ναι. Είπαμε τι θα κάνουμε, τι θα παίξουμε. Ναι. Δημήτρη, η μαμά ανεβάζει εκεί στα TikTok, στο Facebook, στο Instagram, σε ανεβάζει φίλοι σου, τι λένε. Γιατί είναι και το βίντεο που έχει ανέβει από εκείνο το μαγαζί που ανέβηκε και έπαιξες. Έχει χιλιάδες προβολές, το έχουν δει χιλιάδες κόσμο. Οι συμμαθητές, σου λένε τίποτα στο σχολείο, μωρέ. Ένας μου έχει δει. Ένας έχει δει. Αποκλείεται, δεν έχει δει μόνο ένας. Δημήτρη, είσαι με τριόφρο νομίζω. Λοιπόν, μου γράφει ένας και πάλι σας διακόπτω. Γιατί το ανέβασα και εγώ στο Facebook το δικό μου και μου γράφει από κάτω. Ρε Αντώνη, αυτό το παιδί πρέπει να έπαιζε και στη μητέρα του την κοιλιά λύρα.
Μας το επιβεβαιώνει η μαμά. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είχαμε χρόνο θα ήσασταν εδώ μέχρι τις 5 και 20. Αλλά δεν καθόλου κακή ιδέα. Μα θες μπορούμε να αλλάξουμε όλη τη σκαλέτα. Μπορούμε να παίξουμε. Ένα τελευταίο και έτσι θα κλείσουμε. Έτσι θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να τρώμε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και τους γονείς και τον παππού πίσω που έχει έρθει. Όλους σας ευχαριστούμε. Να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε τον κούκλο. Πάμε. Διαφημίσεις μετά το μουσικό τραγούδι και στρέφω.